πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες, στο σημείο που χθες ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, οι προσπεράσεις γίνονται χωρίς πολλή σκέψη, το πέρασμα στο αντίθετο ρεύμα αποτελεί κανονικότητα, ακόμη και οι αναστροφές ή και οι αριστερές απαγορευτικές στροφές από τον οδικό άξονα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Καθημερινά φεύγω από το σπίτι και δεν ξέρω αν γυρίσω. Με αυτά που ακούω και βλέπω. Αναπτύσσουμε όμως και εμείς ταχύτητες, έτσι. Αναπτύσσουμε. Ναι, χρειάζεται και λίγο παιδεία, αλλά αυτός δεν είναι δρόμος για να πηγαίνουμε στις μοίρες. Το βίντεο που από το χθεσινό τροχαίο αναρτήθηκε από τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σοκάρει. Στην εικόνα φαίνεται τον μπλε αγροτικό που οδηγούσε ο άτυχος 54χρονος να περνάει με ταχύτητα από την κάμερα και δευτερόλεπτα μετά να συγκρούεται με το όχημα που κινούμενο στο οδικό δίκτυο με πορεία από το Ηράκλειο προς τη Μεσαρά επιχείρησε να στρίψει και με αριστερή στροφή, μπαίνοντας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο που κινούνταν ο 54χρονος, να κατευθυνθεί προς το Ανοιανίδων μετόχι. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος δρόμος έχει δώσει πάρα πολλά ατυχήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εάν δείτε, έχουμε μια διαφορά στο τμήμα αυτό που είμαστε σε σχέση με το λίγο πιο κάτω, το οποίο έχει διαχωριστικό στοιχείο στη μέση, οπότε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αριστερή στροφή. Και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι ευθεία και εκεί λοιπόν αναπτύσσουμε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από τα προβλεπόμενα όρια. Αν είχαν στη μέση του δρόμου τις μπάρες ή το διάζωμα αυτό, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Τρέχει ο κόσμος, εμείς αναγκαζόμαστε να ανεβαίνουμε πάνω στις διακλάδους για δάφνες, κάνουμε στροφή και μπαίνουμε στο κατάστημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο τραυματισμός του άτυχου άνδρα εξ αρχής είχε εκτιμηθεί ότι ήταν σοβαρότατος. Με ελαφρύτερα τραύματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 65χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Μέσα σε μια στιγμή, άνθρωποι και σίδερα έγιναν ένα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα. Είναι αλήθεια ότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει μια διαρκής παρανομία. Μια παράνομη χρήση ουσιαστικά του οδικού δικτύου και από τις επιχειρήσεις, από τα σπίτια, από γενικότερα το τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά του δρόμου. Πρόκειται για ένα σημείο που, όπως λένε κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής, πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία ατυχήματα και από αυτά κάποια με πολύ σοβαρές συνέπειες, ακόμη και απώλειες ζώων. Από τη μια, όπως εξηγούν, ο φαρδής δρόμος που επιτρέπει να αναπτυχθούν ταχύτητες, από την άλλη, η έλλειψη διαχωριστικής μπάρας δημιουργούν ένα επικίνδυνο κράμα για τους οδηγούς, που έρχεται να γίνει διπλά επικίνδυνο αν κάποιος υπολογίσει τα σημεία στα οποία, κόβοντας την κυκλοφορία κάποιος οδηγός στο άλλο ρεύμα, επιχειρεί να περάσει στην αλληστελή πλευρά και να κατευθυνθεί στο σημείο που επιθυμεί. Όλος ο κόσμος το κάνει αυτό. Όλος ο κόσμος. Πολλοί πάνε πάνω, κάνουν στροφή και γυρίζουν. Πολλοί πελάτες μας, εμείς και όλος ο κόσμος. Προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό. Ας βάλουν σε μια ζυγαριά τη ζωή τους και τα 2-3 χιλιόμετρα παραπάνω που θα πρέπει να κάνουν. Αυτό θα απαντήσουν αυτοί, δεν θα το πω εγώ. Στη συγκεκριμένη διασταύρωση, για όσους θέλουν να φτάσουν στο Ανοιανίδων μετόχι, το πέρασμα για όσους κινούνται με κατεύθυνση προς τη Μεσαρά, αν θέλουν να είναι νόμιμοι, πρέπει να φτάσουν μέχρι τη Σταυρακιανή Καμάρα και να στρίψουν. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό, εξηγούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την περιοχή και κινούνται καθημερινά στο σημείο, επιρρύπτοντας ευθύνες στην πολιτεία που μέχρι σήμερα δεν είδε ποτέ με σοβαρότητα αυτό το δρόμο, αλλά και στους οδηγούς που, όπως λένε, αγνοώντας αν παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα, επιδίδονται σε μια οδήγηση που κάθε άλλο τους διατηρεί ασφαλής.